Ευχαριστούμε τον Χριστό μας για αυτό που ζούμε και απολαμβάνουμε κοντά Του. Αν πριν 25 χρόνια μου λέγανε ότι θα προσευχόμουν για τους Τούρκους, θα είχα πάθει ψυχολογικά, θα είχα πάθει ψυχολογικά. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και αυτό είναι που κάνει το έργο ο Θεός μέσα στις καρδιές μας, αδερφοί. Γιατί εγώ μεγάλωσα έτσι με αρχές πολύ δεξιόστροφες και λιγάκι έτσι ήμουνα σαν τον Ιωνά. Δεν υπήρχε περίπτωση να προσευχηθώ για κανέναν. Θυμάμαι ότι όταν πήγα πρώτη φορά έτσι να φέρω το Λόγο του Θεού σε μια εκκλησία με αδερφούς από τη Ρουμανία, λέω, πω, τι έγινε εδώ πέρα. Τι έγινε εδώ πέρα. Εμείς αδερφοί κυνηγάγαμε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο τον κυνηγάγαμε. Δεν αφήναμε ένα άνθρωπο διαφορετικό να περάσει από δίπλα μας. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και λέω, πόσο καλός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Πόσο καλός είναι ο Κύριος. Παίρνει τους τελευταίους. Παίρνει ανθρώπους οι οποίοι, τι να πω, δηλαδή εγώ όσο σκέφτομαι τον εαυτό μου στον κόσμο, λέω, Κύριε, πόσο μεγάλη χάρη έκανες μέσα στη ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ένα αγρίμι, αδερφοί, ήμουνα πραγματικά ένα αγρίμι. Και έτσι το πρωί διάβαζα έτσι το Λόγο του Θεού και μέσα στην καρδιά μου αυτό ανέβηκε, εκείνη την ώρα που διάβαζα έτσι προς Εφεσίους, βέβαια δεν διαβάζω από εκεί, αλλά αδερφοί, πιστεύω ότι είναι το πιο επίκαιρο να συμβεί μέσα στη ζωή μας, είναι αυτό που λέει εδώ ο αδερφός ο Παύλος, «Δια να σας δώσει, λέει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίως και αποκαλύψεως, της επίγνωση αυτού, ώστε, λέει, να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, τι ο πλούτος της δόξης κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερεβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας». Και το πρωί έτσι που το διάβαζα αυτό, αδέρφια, πραγματικά λέω, Κύριε, πόσο ανάγκη, μάλιστα επειδή δεν λέει η οφθαλμή του νοός της καρδιάς, να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς μας, αδερφοί, γιατί, ξέρετε, το θέλημα του Θεού δεν γίνεται με τη διάνοια. Ούτε το θέλημα του Θεού γίνεται με τη διάνοια, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό με τη διάνοιά μας. Πρέπει ο Κύριος πραγματικά έτσι να μας βάλει μέσα στην καρδιά μας να καταλάβουμε, να αγαπήσουμε, αδερφοί. Ξέρετε, αν δεν αγαπήσουμε πραγματικά τον Κύριο, αν δεν αγαπήσουμε πραγματικά τη ζωή του Χριστού, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Γι' αυτό πολλές φορές προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε όλα. Και αυτό και εκείνο και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και τα βλέπουμε αυτά στη ζωή μας. Βλέπουμε, βέβαια, εμάς τα χρόνια περνάνε σιγά σιγά, αλλά το βλέπουμε στα παιδιά μας. Πόσο προσπαθούμε έτσι να τους περάσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Πόσο προσπαθούμε να τους φανερώσουμε την αγάπη του Χριστού, ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν τον Χριστό. Αλλά αυτό είναι ένα έργο που μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει, αδερφιά. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Θυμάμαι το γιο μου, συνέχεια είχα μεγάλο άγχος. Όταν σας λέω μεγάλο άγχος, μεγάλωνε μέσα στην εκκλησία. Ένα ήσυχο παιδί, δεν ήταν ιδιαίτερα ζωηρό παιδί. Πολύ ήσυχο παιδί, αλλά το άγχος μου ήταν, Κύριε, πότε θα τον αγγίξεις. Άντε, Κύριε, πότε θα τον αγγίξεις. Περνάνε τα χρόνια. Πήγε 5, πήγε 6, πήγε 7, πήγε 8. Κύριε, τι θα γίνει. Και έτσι όπως ήμασταν ένα απόγευμα, γυρνάγαμε οι δυο μας από την εκκλησία και συζητάγαμε. Ήταν τα πρώτα δάκρυα στα μάτια του. Ξέρετε, είχε ένα μεγάλο άγχος ο γιος μου με την αρπαγή. Μη γίνει η αρπαγή και τη χάσει. Αυτό τον κυνήγαγε από μωρό η αρπαγή. Γιατί την άκουγε, σου λέει, κι άμα φύγεις εσύ, κι άμα φύγει η μαμά, εγώ τι θα κάνω μόνος με εδώ. Και ήταν αυτό το μεγάλο στο άγχος. Και θυμάμαι όταν γυρνάγαμε έτσι με το αμάξι, βλέπω ότι αρχίζει να δακρύζει και μου λέει, εμένα πότε θα με βαφτίσει ο Θεός με πνεύμα Άγιο. Του λέω, άμα δεν το ζητήσει, αφού στην προσευχή, λέω, όταν είμαστε, του λέω, πας μέσα στο δωματιάκι συνέχεια και παίζει με τα αυτοκινητάκια. Πότε θα σε βαφτίσει εδώ ο Θεός με πνεύμα Άγιο. Άμα είσαι μέσα και παίζει με τα αυτοκινητάκια, ή άμα είσαι μέσα και μιλάς, άμα είσαι από εδώ, άμα είσαι από εκεί, πότε θα σε, πού να σε βρει ο Κύριος να σε βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Και ήταν η επιθυμία του αυτή, να βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο, γιατί θεωρούσε ότι αν βαφτιστώ με πνεύμα Άγιο, είμαι σίγουρος για τη βασιλεία των ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε σίγουροι ποτέ. Η ζωή μας είναι ένας αγώνας καθημερινός. Η ζωή μας είναι
από αγιασμό σε αγιασμό. Ο χριστιανός δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει και, ξέρετε, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να αντιλαμβάνεσαι τα λάθη σου στην πνευματική ζωή και να προσπαθείς όσο μπορείς να διορθώνεις την πορεία σου. Πριν 15 μέρες, ακριβώς 15 μέρες, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, η οποία δεν ήταν πιστή και βέβαια ακόμα και τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για μένα μέσα, γιατί πάντα πίστευα, έλπιζα ότι ο Κύριος πριν πάρει τους γονείς μου θα τους αναγεννήσει και η προσευχή μου πάντα αυτή ήταν, λέω, Κύριε, λέω, να κάτσω μια φορά στο τραπέζι μαζί τους, να δοξάσουν το Θεό. Και βέβαια, να σας πω, αδέρφια, το πακιαλού έτσι που πήγα πριν λίγες μέρες σε μια εκκλησία, αλλά το λέω και σε εσάς, ότι σημασία έχει αυτό το φως που μας δίνει ο Θεός, πόσο εμείς το δίνουμε στους ανθρώπους. Εγώ όταν, επειδή η μητέρα μου από 13 χρόνων που ήμουν, είχε χάσει έτσι τα λογικά της, και τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είχε καταπέσει, ήταν στο κρεβάτι, μύριζε, την ανάγκη της δεν μπορούσε να την κάνει καλά. Βέβαια, ο άνθρωπος που έχει πραγματική αγάπη, δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Να μου πεις, εσύ δεν την αγαπούσες τη μητέρα σου? Την αγαπούσα, αλλά εγώ πάντα έλπιζα ότι ο Κύριος κάτι θα κάνει και δεν θα φύγει έτσι. Και δεν, αδερφοί, επιμελήθηκα να της δείξω αυτό που έπρεπε στη ζωή μου. Να της δείξω την αγάπη. Ξέρετε, επειδή είμαι ο πρώτος ο γιος, με είχε πάντοτε μια αδυναμία η μάνα μου. Και όποτε ανέβαινα, παρόλο που κοντεύω τα 50, πάντα μου έλεγε, έλα να σε πάρω λίγο στα γόνατά μου. Κάτσε καλά, βρε μάνα της, λέω, με πάρει στα γόνατα. Θα πέσουμε, λέω, και οι δύο κάτω. Λέω, όχι, μου λέει, λίγο. Και βέβαια, εγώ πάντοτε ξεγλίστραγα, γιατί μου μύριζε, γιατί δεν ήθελα αυτό, γιατί δεν ήθελα εκείνο. Πήγαινα καθόλου με τον πατέρα μου απέναντι που είχαμε μια αποθήκη, μιλάγαμε, κάναμε. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου, αδερφή, έλεγε για την γυναίκα μου, η οποία καθότανε 4 ώρες εκεί πέρα, 5 ώρες μαζί της, είτε μύριζε είτε δεν μύριζε, είτε έλεγε είτε δεν έλεγε, ό,τι και να της έλεγε. Και ξέρετε τι κατάλαβα? Βλέπετε τη γραφή μου? Ο χριστιανισμός δεν είναι σημειωμένες γραφές, αδερφοί. Δεν είναι σημειωμένες γραφές. Έχω σημειώσει πολλές γραφές στην πορεία, στα 25 χρόνια που είμαι τον Χριστό, πολλές γραφές. Αλλά αυτός δεν είναι ο χριστιανισμός. Χριστιανισμός είναι να μεταδώσεις φως. Να φανερώσεις ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι έχει κάνει έργο στη ζωή σου. Ότι έχει γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη. Ότι μπορείς να συμπαρασταθείς, μπορείς αυτό να το μεταδώσεις και σε άλλους. Δόξα στο όνομα του Θεού. Η γυναίκα μου δεν ξέρω αν έχει σημειώσει καμία γραφή όλη. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην έχει σημειώσει. Έχει μία γραφή, αλλά δεν ξέρω αν την έχει σημειώσει ή αν την επιμελείται όσο εγώ. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, αδερφή. Ότι η γυναίκα μου που δεν ήταν κόρη της, μπορούσε εκεί πέρα να την επιμεληθεί. Γι' αυτό κάποια στιγμή η μητέρα μου είπε ότι η Μέρη, λέει, θα είναι η πνευματική μου μητέρα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Γιατί σκοπός είναι να μεταδίδεις Χριστό με τη ζωή. Τα λόγια, αδερφοί, πολλές φορές είναι μεγάλα, είναι παχιά, τα λέμε, αυτό, να κηρύξουμε, να κάνουμε. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, αδερφοί, είναι να προλάβουμε. Να προλάβουμε στους γονείς μας, στους συγγενείς μας, να τους πούμε ότι ο Χριστός τους αγαπάει και ότι και εμείς τους αγαπάμε και να τους το δείξουμε. Να προλάβουμε, γιατί, ξέρετε, θεωρούμε πράγματα δεδομένα. Και, ξέρετε, μου λέγει η γυναίκα μου, πήρες τη μάνα σου τηλέφωνο, τον πατέρα σου τον πήρες τηλέφωνο? Εντάξει, θα τους πάρω. Εντάξει, η αλήθεια είναι, και με το έργο του Θεού να τρέχουμε, να κάνουμε, να αγωνιζόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές παραμελούμε πράγματα στη ζωή μας, αδερφοί, τα οποία έπρεπε να τα επιμεληθούμε περισσότερο. Μετά από αυτό, βέβαια, μπορώ να σας πω ότι προσπαθώ τουλάχιστον, όχι προσπαθώ,
μου είχε γίνει ανάγκη να μιλάω τουλάχιστον τον πατέρα μου 2 με 3 φορές την εβδομάδα, 4, να τον παίρνω, γιατί να σας πω, και αυτό για τον πατέρα μου, γιατί λέω, οι γονείς μου σαν τη γάτα με το σκύλο ήταν πάντα. Τι να σας πω τώρα, μαζί δεν κάνανε και χωριά δεν μπορούν, αλλά όταν βρισκόντουσαν στη μια καρέκλα ένας και θα τσακωνόντουσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε ειρήνη. Φτάσαν όμως προς το τέλος της ζωής, και αυτό έλεγα τα τελευταία χρόνια, να μην μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον. Έβγαινε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, να πάει κάπου, όχι, μέχρι το μάρκετ να πάρει πράγματα. Έβγαινε στη βεράντα και τον φωνάζε, ξέρω εγώ. «Χρήστο, Χρήστο!» Ο θείος μου, «Παιδί μου, στο μάρκετ πήγε». «Όχι, να γυρίσει γρήγορα, δεν μπορώ χωρίς τον Χρήστο». Αγάπη, αδερφή, στο τέλος. Ο πατέρας μου έστειλε τον αδερφό μου να πάρει ψώνια, λέει, να μην την αφήσω μόνη της. Να μην την αφήσω μόνη της. Και αυτό που είπε στο τέλος, γιατί ο πατέρας μου τη φρόντιζε τη μητέρα μου, εμείς λείπαμε από το χωριό, έφυγαμε όλοι από το χωριό, δεν υπήρχε κανένας, ούτε οι αδερφές μου, ούτε εγώ, ούτε τα αδέρφια μου, τα άλλα. Είπε στη γυναίκα μου, δεν ήταν πολύ μεγάλη η μητέρα μου, ήταν 69 χρονών, στα 70, τώρα θα πήγαινε 70. Λέει, γιατί να φύγει βρε παιδί μου, λέει, γιατί να φύγει. Καλά ήμασταν, λέει. Μα δεν με πείραξε ποτέ, λέει, και αν την καθάριζα, και άμα λέει, έκανε αυτή την ακαθαρσία και αυτά, εγώ καλά ήμουνα μαζί της. Καλά πέρναγα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και λέω, φτάσανε στο τέλος, αδερφοί. Η αγάπη να τους ενώσει όλα τα χρόνια μαζί, παντρεμένοι με τους σακωμούς στην αρχή, αλλά η πορεία τους ένωσε. Και λέω, προς το τέλος τουλάχιστον, λέω, είδα, λέω, αυτοί οι άνθρωποι να λέει ο ένας τον άλλον ότι τον αγαπάει. Δόξα στο όνομα του Θεού. Κύριος αδερφοί, να μας βοηθήσει. Είναι τελευταίος καιρός, και αυτό που αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει, γι' αυτό είπα ότι πρέπει ο Θεός να φωτίσει τους εφθαλμούς της καρδιάς μας, αδερφοί. Να έχουμε φωτισμό από τον ουρανό, να πάρουμε πραγματικά παρουσία Θεού και να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε. Να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη του Χριστού, να μπορέσουμε να δώσουμε Χριστό και όχι λόγια. Γιατί τα λόγια ο άλλος τα ακούει, τα ξανακούει. Πολλοί μιλάνε, αδερφοί, πολλοί μιλάνε και λένε πολλά λόγια, αλλά ο άλλος έχει ανάγκη να δει από σέναν ότι ζεις Χριστό και από μένα ότι ζω Χριστό. Κύριος να μας ευλογήσει, να ανοίξουμε τις γραφές μας, 356 σελίδα, και εύχομαι ο Κύριος να επισκεφθεί όλα τα μέλη των οικογενειών μας, να κάνει σωτηρία, αδερφοί, να μπορέσουν να γευθούν αυτό που γευθήκαμε εμείς, για να μπορέσουμε κι εμείς εδώ στη γη να χαρούμε, γιατί εντάξει, στον ουρανό σίγουρα είναι ότι θα γεμίσει η καρδιά μας με χαρά, με ευλογία, θα ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας, αλλά θέλουμε και εδώ να δούμε τα αποτελέσματα του Κυρίου, να δούμε και να έχουμε χαρά και εδώ, να δούμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τα ανήψια μας, τα εγγόνια του άλλος, το σύζυγο, τη σύζυγο, αγώνας συνεχόμενος. 356 είναι βασιλέον Α, ΚΒ κεφάλαιο, αδέρφια. Παρήλθον δε 3 έτη άνευ πολέμου ανάμεσα στη Συρία και στον Ισραήλ. Κατά δε το 3ο έτος κατέβη Ιωσαφά, το βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλεία του Ισραήλ, και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού, εξεύρεται ότι η Ραμόθ Γαλαάδ είναι ημών, και εμείς σιωπόμε εις το να λάβουμε αυτήν εκ της χειρός βασιλέως της Συρίας. Και είπε προς τον Ιωσαφάτ, έρχεσαι με τεμού δια να πολεμήσουμε τη Ραμόν Γαλάθ. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλεία του Ισραήλ, εγώ είμαι καθώς εσύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς η ύπη σου. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλεία του Ισραήλ, ερώτησον παρακαλώ το λόγο του Κυρίου σήμερον, και συνήθισε ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας περίπου 400 άνδρας, και είπε προς αυτούς, να υπάγω εναντίον της Ραμόθ Γαλάδ, να πολεμήσω ή να απέχω. Ιδέ είπον, ανέβα, και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και είπεν ο Ιωσαφάτ, δεν είναι ντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου, δια να ερωτήσουμε δι' αυτού. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, είναι έτη άνθρωπος της Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά, δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσουμε τον Κύριο πλην μισό αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν.
Και είπε ο Ιωσαφάτ, ας μη λαλεί ο βασιλεύ ούτος. Και κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ έναν ευνούχο και είπε, σπεύσον να φέρεις Μιχαία τον ιό του Ιεμλά. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδο, εκάθεντο έκαστος επί το θρόνον αυτού, ενεδημένη στολάς, εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδο της πύλης Σαμάριας και πάντα οι προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτόν. Και σε Δεκίας ο Υιός του Χαναάνα είχε κάμει σε αυτόν σιδηρά κέρατα και είπε, ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλετε κερατσίσει τους Συρίους σε όσους συντελέσεις αυτούς. Και πάντα οι προφήτε προεφήτευαν ούτω λέγοντες, ανέβα εις Ραμόθ Γαλαάθ και Βοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και ο μηνυτής ώστις υπήγε να καλέσει τον Μιχαία, είπε προς αυτόν, λέγον, ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουν σου εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν. Ο δε Μιχαίας είπε, ζει Κύριος, ό,τι μη πει ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει. Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, Μιχαία, να υπάγουμε εις Ραμόθ Γαλαάδ, δια να πολεμήσουμε ή να απέχουμε. Ο δε απεκρίθη προς αυτόν, ανάβα και βοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, έως ποσάκης θέλω σε οργίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά μόνο την αλήθεια εν ονόματι Κυρίου. Ο δε είπε, είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και είπε Κύριος, ούτι δεν έχουσι Κύριο, ας επιστρέψω σε έκαστον εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δε σοι είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλό περί εμού, αλλά κακόν. Και ο Μιχαίας είπεν, άκουσον λοιπόν το λόγο του Κυρίου, είδον τον Κύριο καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσαν τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη περί αυτού εκ των δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ, ώστε να ανεβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ. Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπεν ούτως. Και εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον του Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντου των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και έτι θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν ιδού, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντου τούτων των προφητών σου και ο Κύριος ελάλησε κακόν επί σε. Τότε πλησιάσασε Δεκίας ο γιος του Χαναάνα, εράπησε το Μιχαίαν επί της Ιαγώνα και είπε, δια ποιάς οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού δια να λύσει προς σε. Και είπε ο Μιχαίας, ιδού, θέλεις ιδί καθήν ημέρα, θέλεις εισέργεστε από ταμείο εις ταμείο δια να κρυφθείς. Και είπε ο βασιλεύς του Ιδραλή, πιάσατε το Μιχαία και επαναφέρατε αυτόν προς Αμών, τον άρχοντα της πόλεως και προς τον Ιωάς, τον ιό του βασιλέως, και είπατε, ούτω λέει ο βασιλεύς, βάλατε τούτον εις φυλακή και τρέφετε αυτόν με άτρο θλίψεως και με είδωρ θλίψεως, έως σου επιστρέψει εν ειρήνη. Και είπε Μιχαίας, εάν το όντι επιστρέψει εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διά ημού. Και είπε, ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί. Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλαάδ, και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στη μάχη. Συ ενδύθητη τη στολή σου και μετασχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθει στη μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχας αυτού λέγον, μην πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μέγα, αλλά μόνο το βασιλέα του Ισραήλ. Και ως είδον η αμαξάρχη των Ιωσαφάτ, τότε αυτή είπον, βεβαίως ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, και περιεστράφησαν δια να πολεμήσουν αυτόν, αλλά ο Ιωσαφάτ ανεβόησε, ειδώντες δια αμαξάρχη ότι δεν είναι το βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψε από τις καταδιώξεις αυτού. Άνθρωπος δε, της το ξέξας ασκόπος, εκτύπησε το βασιλεία του Ισραήλ μεταξύ των αθρώσεων του θώρακος, ο δε είπε προς τον Ιωχών αυτού, στρέψον τη χείρα σου και έκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθη και η μάχη μεγαλύνθη την ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς ίστατο επί της αμάξης αντίκριτος Συρίων και προς το εσπέρας απέθανε και το αίμα του έρε εκ της πληγής εις τον κόλπο της αμάξης και περαιτηδής του Λίου έγινε διακήρυξης εν το στρατοπέδο λέγουσα έκαστος στην πόλη αυτού και έκαστος εις τον τόπο αυτού και απέθανε ο βασιλεύς και κομίστη η Σαμάρια και ταφιάσισαν το βασιλέα εν Σαμάρια και έπλυναν την άμαξα εις το υδροστάσιο της Σαμάριας, έπλυναν έτη και τα όπλα αυτού και έγλυψαν
εκείνες το αίμα αυτού, κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Αν και είναι Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα, αδερφοί, πολλά από αυτά μας φαίνονται πολλές φορές σκληρά, μας φαίνονται πολλές φορές ότι πολύ αίμα, έτσι, περισσότεροι άνθρωποι έτσι λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει πολύ αίμα. Έχει πολύ αίμα, έχει πολύ διδασκαλία, έχει πολύ φανέρωση, δόξα στο όνομα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να παίρνουμε από όλο το Λόγο του Θεού που είναι θεόπνευστος, γιατί όλος ο Λόγος του Θεού είναι ο θεόπνευστος. Προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, δόξα στο όνομα του Θεού. Και εμείς θέλουμε να πάρουμε το Λόγο του Θεού και να τον φάμε όλο. Όλο το Λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Παρήλθον, λέει, τρία έτη άνευ πολέμου, καιρός ειρήνης. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδερφοί, που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος του Θεού, είναι η ειρήνη, όσο και μας φαίνεται παράξενο αυτό. Όσο ο άνθρωπος του Θεού είναι σε μια μάχη, σε μια κατάσταση να ετοιμαστώ, έχω μπροστά μου πόλεμο και ξέρετε, εδώ πέρα ο Αχάβ έχει σημειώσει δύο νίκες συνεχόμενες εναντίον του Βέναδά, του βασιλέα της Συρίας. Την πρώτη φορά έχει πει αυτό το πάρα πολύ ωραίο, αδέρφια, το οποίο αυτό το εδάφιο μου αρέσει πάρα πολύ και το λέω πάρα πολύ συχνά σε ανθρώπους. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας νεαρός στη δουλειά με πτυχία, με αυτά, πάρα πολύ, εντάξει, αξιόλογο παιδί και μπήκε μέσα με τη φόρα του, με τα πτυχία του, μπαίνει μέσα και έπιασα εκεί μια στιχομηθεία που είχε με μια κοπέλα της δουλειάς. Της λέει, μπορεί, λέει, να είμαι νέος και νέος εδώ, αλλά να ξέρεις, λέει, ότι όπου μπαίνω, σε λίγο καιρό παράνε όλοι, λέει, προσοχή μπροστά μου. Θέλω να σου πω κάτι. Μου λέει, πες μου. Λέω, αυτός, λέει, που ενδύεται τα όπλα του, λέω, λέει ο Λόγος του Θεού, ας μη μεγαλαφεί όπως εκείνος που τα απεκδύεται. Όταν ξεκινάς, του λέω, ένα πόλεμο, να σου δώσω να καταλάβεις τι λέει η Αγία Γραφή, μη λες μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια μη λες. Όταν θα γίνουνε, μπορεί να φανερωθούνε. Αλλά μην τα λες προκαταβολικά. Αυτό το είχε πει ο Αχάβ στον Βεναδάδ. Του λέει, τα παιδιά σου είναι δικά μου, οι γυναίκες σου είναι δικές μου, ό,τι έχεις είναι δικό μου και εγώ θα έρθω, λέει, στο βασίλειό σου και θα τα πάρω όλα. Και του λέει ο Αχάβ αυτό το πράγμα. Του λέει, ξέρεις, του λέει κάτι. Είναι μεγαλαφκής, του λέει. Αυτός, λέει, που παίρνει τα όπλα για να βγει στη μάχη, του λέει, δεν πρέπει να μεγαλαφκεί σαν να έχει τελειώσει η μάχη και είναι ο νικητής και τα έχει καταφέρει όλα καλά. Εμείς δεν μπορούμε να μεγαλαφκούμε, αλλά είμαστε άνθρωποι, αδερφοί, οι οποίοι ετοιμαζόμαστε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η εποχή μας είναι ένας πόλεμος. Είναι μια μάχη. Νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι καιρός ειρήνης. Είναι μάχη, αδερφοί. Και η μάχη είναι μπροστά μας, είναι εχόμενα. Και ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πάντοτε με προβληματίζει. Και με προβληματίζει και στο θέμα της μάχης, να μην ξέρεις ότι υπάρχει μάχη μπροστά σου και να σε βρούνε απροετοίμαστο, να νομίζεις ότι είναι ο καιρός της ειρήνης, ένας καιρός ο οποίος είναι να χαλαρώσουμε, όπως εδώ ο Αχαάβ με τον Ιωσαφάτ. Ξεκινήσανε τα τραπέζια, ξεκινήσανε να πάει ο ένας να δει τον άλλον, να πάμε να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε πολέμους, να ξεκινήσουμε εκείνο. Και ξέρετε, αυτό βέβαια το οποίο είναι φοβερό είναι να κάθονται σε θρόνους, ντυμένοι τις στολές τους, τα κρασιά στα χέρια, τα φαγητά μπροστά τους, τα σφαχτά όλα έτοιμα και να συζητάνε για μάχες. Να κάνουμε μάχη, να κάνουμε εκείνο. Και ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μια φαντασία, αδερφοί. Φαντάζεται πράγματα. Ότι μπορεί να τα καταφέρει πάρα πολύ καλά, ενώ ο Κύριος τους δίνει ένα περιθώριο, ιδιαίτερα στον Αχάβτη, να ετοιμαστεί, να μετανοήσει, να πλησιάσει τον Κύριο. Είναι καιρός τώρα, οι οποίες δεν έχεις απέναντί σου τόσο δυνατό τον εχθρό να σε πιέζει. Τι θα κάνεις, τώρα είναι καιρός να πλησιάσω τον Κύριο. Να αρχίζω να παίρνω από τον Κύριο εφόδια. Δόξα στο όνομα του Κύριου, να αρχίζω να ετοιμάζω τη ζωή μου. Να αρχίζω να πλησιάζω τον Κύριο ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω την ημέρα την πονηρά. Έτσι ο Λόγος του Θεού λέει, αδερφοί. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού. Γιατί για να μπορέσετε να σταθεί την ημέρα την πονηρά, γιατί οι μεθοδίες του διαβόλου είναι πολλές, δεν είναι μία. Είχε μεθοδίες ο διάβολος, τις οποίες εμείς δεν τις γνωρίζουμε.
Ξαφνικά ξεφυτρώνεται μπροστά μας η κατάσταση. Ξαφνικά βατάγεται μπροστά μας ένα γεγονός. Και εκεί πέρα φαίνομαστε πολλές φορές ότι είμαστε αδόκιμοι, είμαστε ανέτοιμοι, δεν έχουμε πληροφορία Θεού, δεν έχουμε φανέρωση Κυρίου, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε, πέφτουμε σε λάθη, πέφτουμε σε καταστάσεις, ξεκινάνε οι τρικυμίες, ξεκινάνε τα χτυπήματα και εμείς είμαστε τι? Σαν το καράβι που πήγαινε στη Ρώμη ο Παύλος, αφηθέντες λέει στα κύματα, εφερόμεθα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μετά. Μας βρήκαν απροετοίμαστος, δεν ακούσαμε τη φωνή του Θεού, δεν εξητήσαμε τη φωνή του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και εδώ πέρα απαλήθαν λέει 3 έτη. 3 χρόνια χωρίς να συμβαίνει τίποτα, να μην πετάει κουνούπι που λένε. Να περνάμε καλά, να τρώμε, να πίνουμε, να διασκεδάζουμε, να φανταζόμαστε πράγματα. Και αδέρφια, αυτό που θέλω να πω, θα πρέπει να πάψουμε να φανταζόμαστε και να βάλουμε το μυαλό μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Να μάθουμε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζουν για τον Χριστό. Να σταματήσουμε να φανταζόμαστε, γιατί η φαντασία του ανθρώπου τον ξεκλίνει και τον βγάζει τελείως έξω από το σχέδιο του Θεού. Όταν βρέθηκαν οι τέσσερις νέοι, ο Δανιήλ, ο Σεδράχο, Μισάχο, δεν εγώ, βρεθήκανε στη Βαβυλώνα και αρχίσανε εκεί πέρα να τους προσφέρουν τα φαγητά, τα εδέσματα. Να τους λέει φάτε τα καλύτερα, εδώ είναι τα καλύτερα. Εδώ μπορείς να φας, μπορεί να περάσεις καλά, να διασκεδάσεις. Εδώ είσαι. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί? Ενώ είσαι σκλαβωμένος, είσαι δέσμιος, να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Με τέτοια καλοπέραση, τέτοια φαγητά, τόσο καλά να περνάμε, ούτε στο Ισραήλ, ούτε στον Ιούδα δεν περάσαμε τόσο καλά ποτέ. Με τέτοια σφαχτά, με τέτοια φαγητά, με τέτοια κρασιά, με τέτοια διασκέδαση. Πού να τη βρεις αυτή τη διασκέδαση? Την είχαμε εμείς ποτέ? Όχι βέβαια. Εδώ είναι καλά. Και ενώ είσαι δέσμιος, ενώ βρίσκεσαι μέσα στα δεσμά, να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Πλάνη, αδερφή. Φαντασία. Και ο άνθρωπος φαντάζεται μέσα στη ζωή του. Ο χριστιανός όμως δεν περπατάει με φαντασία, αδερφή. Ο χριστιανός πατάει μέσα στο Λόγο του Θεού. Πατάει μέσα στο Λόγο του Θεού, έχει φωνή Θεού. Και αυτό που έχουμε ανάγκη τον τελευταίο καιρό είναι να έχουμε τη φωνή του Θεού. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη να πλησιάσουμε τον Κύριο, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας επισκεφθεί. Έχουμε ανάγκη από αναζωπήρωση, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη να μας επισκεφθεί ο Κύριος με τα χαρίσματα, με διακονίες, να μας μιλήσει. Όχι να φανταζόμαστε θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα πάμε μακριά, θα κάνουμε εκείνο. Και τι να κάνουμε, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ανάγκη να μας επισκεφθεί ο Θεός με δύναμη πολύ. Να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να έχουμε οδηγία από το Θεό. Να μάθουμε, αδερφοί, τι θέλει ο Θεός από εμάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα ο Ιωσαφάτ, και ξέρετε, ο Ιωσαφάτ λέει ένα εδάφιο. Όταν το διάβαζα, αυτό το εδάφιο μου ήρθε μέσα στην καρδιά μου. Όταν διάβαζα έτσι την ιστορία, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ο Αχάβ που είναι ασεβής, αδερφοί. Ο Αχάβ ήταν ασεβής, του έδωσε περιθώριο ο Κύριος, του έδωσε την ευκαιρία να τον πλησιάσει. Του έδωσε εκεί όταν πήγε στο Κάρμιλος ο Ηλίας και φανερώθηκε η χάρη του Θεού, η δύναμη του Θεού, όταν έπεσε η φωτιά στο θυσιαστήριο. Και αυτός είδε όλα τα γεγονότα αυτά. Και αυτό που βρέθηκε να πει στην Ιεζάβελ, ξέρετε ποιο είναι? Να σου πω τι έκανε ο Ηλίας. Να σου πω τι έκανε ο Ηλίας. Ο Ηλίας έκανε. Δηλαδή ο Θεός δεν έκανε, δεν κατάλαβες την ενέργεια του Θεού στη ζωή σου? Αυτό που σου φανέρωσε ο Θεός, ότι ήρθε φωτιά, σου φανέρωσε ότι πραγματικά υπάρχει Θεός. Δεν μπορείς να το μεταδώσεις. Ωραία, να σου πω τι έκανε ο Ηλίας. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και πολλές φορές, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει την ενέργεια του Θεού. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του. Και φαντάζεται πράγματα. Κάνει φαντασίες. Και αυτό που θα ήθελα, αδερφοί, έτσι, να προσέξουμε είναι τον Ιωσαφάτ. Καλός βασιλιάς. Ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένας βασιλιάς ο οποίος πραγματικά στάθηκε στο θέλημα του Θεού. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την ιστορία τη φανερώνει. Έχει ένα εδάφιο στο έψιλον κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που λέει, καλό λέει το άλας. Καλό το άλας. Αλλά το αν το άλας, το αρχαίο κείμενο λέει ένα πολύ ωραίο, αδερφή. Δεν λέει διεφθαρεί, λέει μορανθεί. Μορανθεί, χάσει τα μυαλά του, χάνει το αλάτι τα μυαλά του. Να μορανθεί το αλάτι? Γίνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, να μορανθεί?
Γίνεται ο άνθρωπος του Θεού να χάσει τα μυαλά του και να αρχίσει η κατρακύλα στη ζωή του χωρίς να το καταλάβει. Ναι, εδώ πέρα είναι. Εδώ είναι. Ξεκινάει να πάει να δει τον Αχαάβ. Τι κοινωνία, τι κοινωνία. Να παντρέψει το γιο του με την Γοθολία, να συγγενεύσουμε. Ένας λαός είμαστε. Ένας λαός είμαστε. Έναν Θεό έχουμε. Και εσύ είσαι Ισραήλ και πιστεύεις στον Θεό, και εγώ είμαι από τον Ιούδα, πιστεύω στον Θεό, να ενωθούμε. Να συμπεθεριάσουμε, να κάνουμε παρέα, να ανέωσουμε και τα βασίλειά μας κάποια στιγμή, να γίνουμε ένας λαός. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται ο κατόνομα χριστιανός να ενωθεί με τον χριστιανό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού και οι πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν σε διωχθεί τι, από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Ο κόσμος, αδερφοί, δεν μας διώχνει πλέον. Ξέρετε ποιος μπορεί να σε διώξει. Μπορεί να σε διώξει ο αδερφός, μπορεί να σε διώξει η αδερφή, μπορεί να σε διώξει ο άλλος από εκεί γιατί του λες την αλήθεια, μπορεί να σε διώξει ένας χριστιανός ο οποίος θέλει να ονομάζεται χριστιανός. Δόξα στο όνομα του Θεού. Μου στείλαν ένα μήνυμα. Οι εξής, λέει, εργάτες θα πάνε στην κόλαση. Και το λέει ένας που ήταν στην εκκλησία κάποτε, τώρα πάει σε μια άλλη εκκλησία. Γιατί δεν του κάνανε το χατήρι, γιατί δεν ανοίξανε την πόρτα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και τι, έβγαλε ένα κατεβατό ολόκληρο, το έκανε και έγραψε και τα ονόματα. Ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, έγραψε πολλούς αδερφές, δεν έγραψε λίγους, πάρα πολλούς έγραψε. Όλοι αυτοί, λέει, θα πάνε στην κόλαση. Να μετανοήσουν. Γιατί δεν μας ανοίγουν την πόρτα. Και ξέρετε, ο διωγμός, αδερφοί, ξεκινάει από τους χριστιανούς. Τώρα δεν μας διώκει κανένας εμάς. Εμείς τώρα έχουμε τον αγώνα το δικό μας. Τώρα το πρόβλημά μας τι είναι? Ποιος θα μας αποδεχτεί από τους χριστιανούς? Ποιος θα δεχτεί το λόγο του Θεού? Ποιος θα δεχτεί το λόγο της αληθείας? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Ιωσαφάτ κατεβαίνει. Να γίνει ένα με ποιον? Με τον Αχαάβ. Να γίνεις ένα με τον Αχαάβ. Να κάνεις παρέα και συμπεθεριό με έναν άνθρωπο ασεβή. Έναν άνθρωπο που πηγαίνει και θυσιάζει στα είδωλα. Και κατεβαίνει. Και δεν φτάνει που κατεβαίνει και είπε, λέει, ο Σαββάτ, όταν του είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ να πάμε να πάρουμε, λέει, την πόλη, θα έρθεις μαζί μου να πολεμήσουμε? Θα έρθεις να κάνουμε τον πόλεμο μαζί? Μπορούμε να πολεμήσουμε μαζί, αδερφοί? Μπορούμε να πολεμήσουμε με όλους? Κάποτε με κάλεσε κάποιος σε μια εκκλησία, όχι δική μας, μου λέει, έλα. Του λέω, δεν μπορώ να έρθω. Μου λέει, γιατί? Του λέω, γιατί, λέω, δεν πολεμάμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε, λέω, τον ίδιο τρόπο. Του λέω, αν έρθω εκεί πέρα, το πολύ πολύ να με πιάσετε, λέω, χέρια πόδια, να με πετάξετε έξω. Έτσι όπως έχουμε μάθει εμείς να δοξάζουμε, του λέω. Έτσι όπως έχουμε μάθει εμείς να υμνούμε. Έτσι όπως έχουμε μάθει εμείς να αφήνουμε το πνεύμα το Άγιο να εκδηλώνεται, του λέω. Το πολύ πολύ να με πάρετε, να με πετάξετε έξω. Δεν γίνεται να πολεμήσουμε μαζί. Μα είμαστε χριστιανοί. Είμαστε, δεν είμαστε. Μαζί δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Και έρχεται εδώ ο Ιωσαφάτ και του λέει, ο λαός μου, λαός σου. Εγώ είμαι ως εσύ. Πώς είμαστε μαζί? Το ίδιο, το ίδιο. Εσύ, μωραίνεται το αλάτι, αδερφοί? Μωραίνεται. Μωραίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Όταν ξεκινάει και παραδίδει και συμβιβάζει τα πράγματα, και αυτή την εποχή είναι ο καιρός του συμβιβασμού, αδερφοί, να το ξέρετε. Αυτή την εποχή είναι τώρα που ο Φαραώς ζητάει από το λαό του Θεού ότι συμβιβασμό. Δεν θα βγείτε όλοι έξω. Θυμάστε τι έλεγε στον Φαραώ, στους Ισραηλίτες? Αφήγετε όλοι. Αφήσετε εδώ τα παιδιά σας και βγείτε να λατρέψετε. Ο Κύριος είπε κάτι όμως. Άφησε το λαό μου. Άφησε το λαό μου να έρθει να με λατρέψει. Άφησε το λαό μου ελεύθερο να φύγει έξω να με λατρέψει. Και είναι καιρός, αδερφοί, που πρέπει να ελευθερωθούμε για να λατρέψουμε τον Κύριο. Να ζήσουμε στην ελευθερία του Πνεύματος για να δοξάσουμε τον Κύριο έτσι πως πρέπει. Για να υψώσουμε το όνομα του Κύριου έτσι πως πρέπει. Γιατί ο Κύριος αυτό ζητάει, ελεύθερους ανθρώπους. Δεν ζητάει δέσμιους. Δεν ζητάει να του δώσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσφέρουμε. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι πραγματικά για να το δοξάσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άσε, λέει, το λαό μου ελεύθερο, λέει, άρθε με δοξάσει. Άσε το λαό μου ελεύθερο. Όχι, του λέει, του Μωυσή. Να κρατήσω, λέει, εδώ πέρα, λέει, τα παιδιά και τις γυναίκες. Να κρατήσω τα ζώα. Να κρατήσω κάτι. Να συμβιβαστούμε.
Κάτι να κάνουμε, να τα βρούμε, να κάνουμε τα παζάρια μας. Τι θα μου δώσει, τι θα σου δώσω. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάνουμε παζάρια. Δεν γίνεται να αφήσουμε πίσω μας τίποτα. Όλοι μαζί, λέει ο Μωυσής, θα πάμε να λατρέψουμε. Όλοι μαζί θα βγούμε να ελευθερωθούμε. Και πρέπει να ελευθερωθούμε, αδερφοί, από μέρημνες. Να ελευθερωθούμε από κοσμικά στοιχεία. Να ελευθερωθούμε από πράγματα που μας κλέβουν την καρδιά, από σκέψεις. Και να μείνουμε πραγματικά στο θέλημα του Θεού, να δοξάσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Να βγούμε στη μάχη και να πούμε: Κύριε, είμαστε εδώ. Θέλουμε να σε απολαύσουμε. Θέλουμε το πνεύμα σου, το Άγιο, να κινηθεί εν ελευθερία ανάμεσά μας. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου. Θέλουμε να ακούσουμε λόγια του ουρανού, μηνύματα του ουρανού. Δόξα στο όνομα του Κύριου, όπως ζητάει εδώ ο Ιωσαφάτ. Δεν του κάνουνε. Καταλαβαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν του κάνουνε. Οι προφήτες που μάζεψε εκεί πέρα ο Αχάβ. Καταλαβαίνει, ξέρει τη φωνή του Θεού. Δεν είναι φωνή σου, λέει Θεού αυτή. Δεν είναι, δεν ξεγελιέται ο άνθρωπος του Θεού. Αδερφοί, όποιος έχει ζήσει παρουσία Θεού, δεν ξεγελιέται, αδερφοί. Δεν ξεγελιέται. Ούτε με θεατριανισμούς. Είδατε πιο κάτω, λέει, καθόντουσαν στους θρόνους, λέει, και μπροστά τους, λέει, προπορευόντουσαν, λέει, οι προφήτες. 400, λέει, προφήτες. Και κουνάγανε εκεί πέρα και φόραγε ο Σεδεκίας εκεί πέρα τα κέρατα. Ούτε θα κερατίσεις, ούτε θα κάνεις. Θα φέρει έναν ενθουσιασμό. Να φέρει τέτοιο και ο χριστιανός δεν ζει σε ενθουσιασμό, αδερφοί. Ζει πραγματικά την πραγματικότητα, την παρουσία του Θεού. Ξέρετε, το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό, αδερφοί. Τους ενθουσιασμούς. Τα πράγματα, τα πρόσκαιρα. Να κάνουμε αυτό. Και αρχίζει ξαφνικά ένας ενθουσιασμός. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε τα πάντα. Να κηρύξουμε τα πάντα, να φύγουμε στα πάντα. Και ξαφνικά βλέπεις, κλατάρει ο άνθρωπος. Γιατί δεν ζει την πραγματικότητα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ζήσαμε παρουσία Θεού, αδερφοί. Ζήσαμε την παρουσία του Θεού. Ξέρουμε τι πάει να πει παρουσία Θεού. Ξέρουμε τι πάει να πει να κινείται το πνεύμα του Άγιο ανάμεσά μας. Ξέρουμε τι σημαίνει ο λόγος του Θεού να εξέρχεται και να συντρίβει πέτρες. Δόξα στο όνομα του Θεού. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει μια φορά. Θα σας πω αυτό και θα τελειώσω, αδερφοί, να σας πάρω άλλο χρόνο. Λέω, τι είναι, λέω, όταν ο λόγος εξέρχεται με δύναμη, αδερφοί, και χτυπάει όχι με δύναμη, με δυνατή φωνή, αλλά όταν το πνεύμα το Άγιο αποστέλει το λόγο. Μια φορά ήταν ένας τώρα αδερφός, πολύ σκληρός, στρατιωτικός, τους είχε όλους προσοχή. Όλους, μιλάμε προσοχή, γυναίκα, παιδιά ήτανε, αλλά η γυναίκα πιστή, έπαιρνε τα παιδιά να πάει στην εκκλησία, σηκωνόταν το πρωί την Κυριακή, άκουγε το ράδιο και θυμάμαι όταν έκανε την ομολογία του αυτός ο αδερφός και λέει, σηκωθήκαν, λέει, το πρωί, τους είδα να ετοιμάζονται, τους είδα να φοράνε τα ρούχα τους τα καλά, τα κυριακάτικα, να πάνε στην εκκλησία. Εγώ, λέει, τους είπα, άντε, σαν τα ζώα, σαν τα πρόβατα, πηγαίνετε στη Στρούγκα. Εγώ θα κάτσω, λέει, θα φάω, λέει, τις πετρούλες, λέει, εδώ στην αυλή έξω. Να φτιάξει κάτι πετρούλες ήθελε να βάλει. Έλα όμως η αδερφή έχει ξεχάσει το ραδιόφωνο ανοιχτό. Και ξεκινάει το κήρυγμα. Και λέει τότε ο αδερφός ο Λούις. Κοίτα τον λέει. Η γυναίκα του και τα παιδιά του λέει πάνε εκκλησία και αυτός κάθεται στην αυλή λέει να βάλει τις πετρούλες. Αυτό ήταν, αδερφή. Αναγεννήθηκε εκεί πέρα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αναγεννήθηκε εκεί την ώρα. Ποιος με βλέπει, πού με βλέπει. Τι έγινε. Το πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς θέλουμε το λόγο του Θεού. Θέλουμε ο Κύριος να ενεργήσει ανάμεσά μας, αδερφοί. Να δούμε αναγεννήσεις, να δούμε βαφτίσεις με πνεύμα Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα λέω καμιά φορά, αναγεννιέται ο άλλος και δεν καταλαβαίνεις, αναγεννήθηκε. Τον παρακαλάς. Άντε, παιδάκι μου, άντε. Άσε και εκείνο, άσε και τ' άλλο. Εγώ τι να σας πω. Εμένα η δικιά μου η αναγέννηση ήταν πολύ δυνατή, αδερφή. Εγώ το λέω ότι έχασα τον κόσμο από μπροστά μου. Τα ξέχασα όλα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για μένα. Ναι. Και αυτό έτσι τώρα τελευταία που ο Κύριος έτσι επισκέφθηκε το παιδί μου λέει, και το βάφτισε πέρσι με πνεύμα Άγιο. Λέω, αυτό λέγα στη γυναίκα μου είναι βάφτιση πνεύματος Αγίου. Περπάταγε ο Φουκαρά μέσα στο σπίτι και άρχισε και πληρώνονταν με πνεύμα Άγιο. Η γυναίκα μου από πίσω, σταμάτα!
Σταμάτα. Βράζω το παιδί τη, λέω. Μα μου λέει περπατάει και γλωσσολάλη. Βράζω το παιδί τη, λέω, και πέρα να αναπληρωθεί, λέω, με πνεύμα Άγιο. Μα μου λέει θα το περάσουν για τρελό, λέει. Ξέρω εγώ, μη βγει έξω, μου λέει, και περπατάει και γλωσσολάλη. Ξέρετε, θα σα πω αυτό, αδέρφια. Αν δεν σα πάρω δύο λεπτάκια. Το 98 όταν γίνει, όσοι ήσασταν, θυμάστε, είχε γίνει έτσι μια έκκληση Πνεύματος Αγίου σε όλη την Αττική τότε. Και βάφτιζε ο Κύριος, αδερφοί, με Πνεύμα Άγιο, όπου του ζητούσε ο άνθρωπος τον βάφτιζε. Θυμάμαι μια μέρα με έναν αδερφό, ήμασταν με τα μάξι του, μου λέει, πάμε, μου λέει, στο Λάζο, στο συνεργείο, μου λέει, γιατί μου έχουν φάει, λέει, το φτερό, να μου το φτιάξει λίγο. Είχε τότε ο αδερφός ο Γιάννης ένα φαναρτζίδικο εκεί στη Νίκαια. Πήγαμε πραγματικά, αδέρφια, εγώ, αυτός, ο αδερφός μου. Μπαίνουμε μέσα στο συνεργείο, ήταν ο αδερφός ο Γιάννης, ο αδερφός ο Παρηγόρης. Πιάσαμε τη συζήτηση, μιλάγαμε για τον Κύριο. Του λέει ο αδερφός ο Γιάννης, του λέει, Νίκο, εσύ, λέει, δεν έχεις βαφτιστεί ακόμα με Πνεύμα Άγιο? Όχι, λέει, δεν έχω βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Δεν έχεις βαφτιστεί? Όχι. Έλα, του λέει. Τι το, δεν θα φτιάξουμε τα μάξι? Έλα, του λέει, να σε βαφτίσω και με Πνεύμα Άγιο και το φτιάχνουμε μετά τα μάξι. Πάμε σε ένα γραφιάκι, αδερφοί, στριμωγνόμαστε όλοι μαζί. Εκεί πέρα αρχίζουμε, δοξάζουμε, ευλογούμε. Εκεί πέρα έρχεται η παρουσία του Θεού, τον βαφτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο όνομα του Θεού. Άντε τώρα σταμάτα τον όμως. Μιλάμε για δύναμη. Του λέω, πώς θα φύγουμε τώρα? Αυτός δεν σταμάταγε. Δεν μπορούσε να το ελέγξει. Τώρα ήταν ο ενθουσιασμός, ήταν η δύναμη όλα μαζί ανακατεμένα. Εμείς ήμασταν άπειροι. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι, ξεκινάμε βόλτα. Πάμε, πού πάμε? Πάμε Κηφισιά, για να μπορέσει ο αδερφός να μιλάει. Φτάσαμε Κηφισιά. Άντε, του λέω, πάμε τώρα Κερατσίνη. Πάμε Κερατσίνη. Ξανά πάλι Κηφισιά. Ξανά. 5 φορές, 6 φορές το κάναμε. Κύριε Κερατσίνη, Κηφισιά. Κερατσίνη, Κηφισιά. Κερατσίνη, Κηφισιά. Και στο τέλος μου λέει, πάμε, λέει, να πάρουμε ένα κουτί γλυκά. Πάμε να πάρουμε ένα κουτί γλυκά, αδέρφια. Και πάει στην κοπέλα εκεί να μιλήσει για τις πάστες. Και ξεκινάει να γλωσσολαλεί. Τον βουτήξανε τον αδερφό. Τον βγάλαμε έξω καροτσάκι. Τον βάλαμε ξανά μέσα στα μάξι. Άντε, του λέω, πάλι Κηφισιά πάμε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Παρουσία Θεού, αδερφοί. Παρουσία Θεού. Θέλουμε παρουσία Θεού. Κύριος να σας ευλογήσει πολύ.